Το πλέον επίγον ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι ότι ούτως ή άλλως οι πληρωμές των χρηλυσίων έχουν αναβληθεί μέχρι το 2020. Υπάρχει πιθανότητα Brexit. Κοιτάξτε, για μας δεν είναι το ζητούμενο. Η λιθουανική κυβέρνηση προσπαθεί να επιτευχθεί κάποια συμφωνία με όλους τους εταίρους τους στην Ευρωζώνη. Εμείς είμαστε οι νεοεισελθόντες στην Ευρωζώνη. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να διευρυνθεί και όχι να συσταλθεί η Ευρωζώνη. Το βασικό μας λοιπόν σενάριο είναι να επιτρέψουμε στην Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Βέβαια όμως, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Θα πρέπει η Ελλάδα να κάνει τα δικά της βήματα και αυτό είναι εν κατακλείδη απόφαση των ελληνικών αρχών. Υπάρχει περιθώριο επίτευξη βασμού στις διαπραγματεύσεις. Κοιτάξτε, στην πολιτική πάντα υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς και οι ταλαντούχοι πολιτικοί πάντα βρίσκουν τις καλύτερες λύσεις, ακόμα και τη στιγμή που κανένας δεν βλέπει το φως στο τούνελ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, δεν ξέρω αν έχει δοθεί, ο Βασίλης λέει εδώ πέρα, ότι μήπως έχει διανεμηθεί και το ίδιο κείμενο. Να θυμίσω κάτι το οποίο είναι χρήσιμο για τους τηλεθεατές μας. Ο Φίβος Αθανασίου είναι ένας νεαρός δικηγόρος, νομικός συμβούλος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το 2009 ανέλαβε να συντάξει μια γνωμοδότηση, του ζητήθηκε από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για το πώς εξωθείται μια χώρα από το ευρώ ή βγαίνει μόνη της από το ευρώ. Απάντησε λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σε καμία συνθήκη προκειμένου να βγει από την Ευρωζώνη η Ελλάδα. Λέω εγώ τώρα, μεταφέροντας την υπόθεση. Να συνεχίσω ή να διακόψω, Γιάννη? Να συνεχίσεις. Μέχρι να μας διακόψουν, να συνεχίσεις. Λοιπόν, Βασίλη, να καλύψουμε την ιστορία αυτή. Για 30 δευτερόλεπτα. Άστο να τελειώσει. Θα το διακόψει πάλι κάποιος υπουργός τώρα. Παρακαλώ. Να, ο Λουξεμβούργος. Να τον άκουσουμε. Κάτι έχουν προσωπικό με το δημοψηφίσματος και αυτό βεβαίως το σεβόμαστε, γιατί είναι η κυρίαρχη απόφαση του ελληνικού λαού. Το λαμβάνουμε αυτό υπόψη μας, αλλά όμως χρειαζόμαστε μια καινούρια βάση για να μπορέσουμε κάτι να αποφασίσουμε. Και πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα. Πρέπει να λάβουμε βραχυπρόθεσμες αποφάσεις, αλλά και μακροπρόθεσμες αποφάσεις. Και κυρίως για τις βραχυπρόθεσμες που έχουν να κάνουν με τη ρευστότητα, πρέπει να τις πάρουμε τις αποφάσεις αυτές άμεσα, διότι από ό,τι ξέρετε είναι κλειστές οι τράπεζες στην Ελλάδα και δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα για τον πληθυσμό και για τις επιχειρήσεις και αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει πολύ. Το Λουξεμβούργο έχει εδώ και μερικές μέρες την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι δική μας αποστολή να ακούσουμε τον καθένα, να δημιουργούμε γέφυρες, να ακούμε τι μας λένε και οι Έλληνες και ακούμε και τι λένε και οι υπόλοιποι 18 και πρέπει να βρίσκουμε λύσεις. Και το bridge financing μπορεί να είναι μια λύση εις τρόπον ώστε να μπορέσουμε σε λίγες μέρες, ίσως την επόμενη εβδομάδα, να τις ξανανοίξουμε. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα. Εξαρτάται από το τι θα μας πει, όλα εξαρτώνται από το τι έχει στο μυαλό της η ελληνική κυβέρνηση. Υπάρχουν αντίθετες απόψεις και σκέψεις. Από μια μεριά ακούμε ότι οι Έλληνες είπαν όχι στο πακέτο βοηθείας το οποίο υπήρχε και από την άλλη πλευρά μας λένε ότι θέλει οπωσδήποτε να μείνει στην Ευρωζώνη. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Το όχι στο πακέτο το συγκεκριμένο και στο ναι στην Ευρωζώνη. Μια σαφή πρόταση από την ελληνική κυβέρνηση για το πού θέλει να κατευθυνθεί. Χρειαζόμαστε προτάσεις από πλευράς τους. Διαφορετικά είναι δύσκολο να καταλάβουμε προς τα πού να κινηθούμε. Το δημοψήφισμα στην Ελλάδα, το οποίο σεβόμαστε 100%, γιατί βέβαια είναι η απόφαση του ελληνικού λαού, που είναι ελεύθερη και κυρίαρχος λαός να αποφασίσει, σημαίνει ότι η πρόταση που είχε τεθεί υπό συζήτηση δεν υπάρχει πλέον. Αλλά χρειαζόμαστε νέο σημείο εκκίνησης. Χρειαζόμαστε νέες προτάσεις από την ελληνική αρχές. Δεν σημαίνει ότι τις δεχτούμε ως έχουν, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε πώς θέλουν να επιλύσουν κάτι που φαίνεται σαν αντίφαση. Από τη μια πλευρά η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι θέλει να παραμείνει στην Ευρωζώνη και από την άλλη λέει ότι οι προτάσεις τις οποίες συζητάμε δεν είναι αποδεκτές. Στο ενδιάμεσο λοιπόν πρέπει να δούμε και να ανοιχνεύσουμε τι είναι οι ελληνικές αρχές πρότυπνες να κάνουν για να έχουν επιπρόσθετη υποστήριξη.
Τώρα, η Ελλάδα ως χώρα που έχει την προεδρία, το Λουξεμβούργο, έχουμε καθήκον να ακούσουμε όλους τους εταίρους. Η αναδιάρθρωση του χρέους είναι πολύ σημαντική για την Ελλάδα. Ως προεδρία, λοιπόν, πρέπει να ακούσουμε όλες τις εναλλακτικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε ως Λουξεμβούργο, η χώρα είναι ανοιχτή στο οτιδήποτε, στο πακέτο, τα πάντα πρέπει και μπορούν να συζητηθούν. Αλλά ο ρόλος μας ως προεδρεύσεως χώρας είναι να ακούσουμε τους πάντες και να δούμε τις εναλλακτικές. Πιστεύετε ότι η θέση της Ελλάδος είναι εντός της Ευρωζώνης? Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται από την θέση που θα λάβει σήμερα η Ελλάδα στο Eurogroup και στη συνέχεια, συζητήσεις που ακολουθήσουν. Πάνω σε τι εννοείται? Στο πώς θα προχωρήσουμε, στο ποιες είναι οι προτάσεις τους και ποια είναι η θέση τους. Πρέπει να κατανοήσουμε, και το είπαν όλοι, πώς θέλουν να γεφυρώσουν την διαφαινόμενη αντίφαση στη δική τους θέση. Δεν υποστηρίζουν το πακέτο ως έχει από τη μια στιγμή, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να παραμείνουν στο ευρώ. Πώς σκοπεύουν να γεφυρώσουν αυτή την φαινομενική αντίφαση? Έχετε κάποιο σημαντικό, ποιο είναι το σημαντικό μήνυμα το οποίο θέλετε να στείλετε προς την Ελλάδα? Ο Υπουργός του Λουξεμβούργου συνεχίζει στα γερμανικά. Μάλιστα, την απόφαση. Τον ακούσαμε. Χρησιμοποιούν πλέον και πολύ συγκεκριμένες λέξεις, εκφράσεις, κλειδιά νομίζω, επικοινωνιακά δηλαδή, για να περάσουν το μήνυμά τους. Ναι, κύριε Ποταμιάνη, κάτι σκοτίζεται. Αυτός όμως ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου είναι αυτός. Ναι. Αυτός είναι πολύ πιο ειλικρινής και παίρνει μια θέση όπως παλιότερα, πριν από την ίδρυση της Ευρωζώνης, έπαιρνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παραδείγματος χάρη, ένα χαρακτηριστικό ήταν η περίοδος του Ντελόρ, οι οποίοι προσπαθούσαν να διαμεσολαβήσουν. Να ακούσουμε λίγο ακόμα. Αντιθέσεις. Να ακούσουμε λίγο ακόμα. Περιμένουν βοήθεια από τους 18, αλλά πρέπει να ακούσουμε τι θέλουν να κάνουν και οι ίδιοι για να μπορέσουν να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση και γενικά την οικονομία τους. Το Λουξεμβούργο έχει τώρα την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αποστολή της Προεδρίας είναι να ακούει τι λένε όλοι. Πρέπει να ακούσουμε τώρα τι θέλει να προτείνει η ελληνική κυβέρνηση και τι έχει στο μυαλό της. Ως νέα Ευρωπαϊκή Προεδρία πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλα, πρέπει να έχουμε όλες τις δυνατότητες στο τραπέζι και να δούμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί το επόμενο πακέτο και να προκύψει. Κάτι λέγατε, κύριε Ποταμιάνη. Ναι, κοιτάξτε, είναι χαρακτηριστική περίπτωση αυτή εδώ που είχαμε μόλις μπροστά μας. Για ποιο λόγο? Ενώ εμφανίζεται διαλλακτικός, μεταφέρει το πρόβλημα στην ελληνική πλευρά λέγοντας ότι οι Έλληνες έχουν μια αντίφαση στη θέση τους. Από τη μια μεριά θέλουν να παραμείνουν στην Ευρωζώνη και από την άλλη μεριά λένε όχι σε αυτό που τους προσφέρει η Ευρωζώνη. Αυτό που κρύβει είναι ότι η Ευρωζώνη δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας ως μια χώρα μέλους, την οποία φυσικά έχουν υποχρέωση να κρατήσουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια με όρους αλληλεγγύης και κατανόησης. Αυτό που λέει είναι ότι η γερμανική Ευρώπη, γιατί αυτό έχει διαμορφωθεί με τους κανόνες που μπήκανε το 2001-2002, λέει ότι θα ακολουθείς μια καταστροφή του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημένου και όταν υπάρχουν προβλήματα θα πληρώνεις, οι αδύνατοι θα πληρώνουν, οι επιχειρήσεις, οι μη, αν θέλετε, ανταγωνιστικές θα καταστρέφονται. Μην ξεχνάτε ότι η πρόταση των πέντε προέδρων, η οποία συζητήθηκε προχτές στη Σύνοδο Κορυφής στην Κανονική, περιλαμβάνει το εξής τραγικό. Θα ιδρυθούν, λέει, ανεξάρτητες αρχές ελέγχου της ανταγωνιστικότητας και όταν οι μισθοί σε κάθε χώρα είναι ψηλοί σε σχέση με μισθούς σε μια άλλη, θα πρέπει να υποχωρήσουν. Δηλαδή, καταστρατηγεί και το λεγόμενο κοινωνικό πακέτο εντός της Ευρωζώνης που ήταν πολύ μικρό, της Ευρώπης που ήταν πολύ μικρό. Θυμάστε κάποτε όταν ήταν η Βάσο Παπανδρέου επίτροπος, η κυρία Θάτσερ διάλεξε να κάνει τον περίφημο opt-out.